Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είναι μια νέα εκπομπή της Ορθοδοξίας μας. Τα μηνύματα της Ορθοδοξίας, τα οποία οφείλουμε να διαδίδουμε πλέον, διότι μόνη η ελπίδα που έχει η Ελλάδα είναι η πνευματική της δύναμη. Είναι η συμπάθεια των άλλων λαών και δι' των ευρωπαϊκών, η οποία αυτή θα στηριχθεί σε πνευματικό υπόβαθρο. Μην ξεχνάμε ότι οι Σέρβοι, ομόδοξοι και οι Ρώσοι μας αγαπούν ιδιαιτέρως όχι για κάποιον άλλο λόγο, όχι γιατί τους βοηθήσαμε οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά διότι τους βοηθήσαμε πνευματικά. Είναι λαοί ευγνώμονες προς την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, αφενός μεν έδωσε στους Σέρβους ένα καινούριο αλφάβητο που από εκεί έμαθαν και διάβασαν το Ευαγγέλιο και έγιναν χριστιανοί, ορθόδοξοι, και οι Ρώσοι, επειδή σαν ευγνώμων λαός, συνετός λαός οι Ρώσοι, μας αγαπούν ιδιαιτέρως. Κάτι πανάλογο, ανάλογο μπορεί να συμβεί και τώρα. Θα μου πείτε, μα τώρα τι να δώσουμε στα αγγλικά το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο υπάρχει στα αγγλικά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τώρα, αν μας δουν εμάς να εκτιμούμε τους θησαυρούς αυτούς της Ορθοδοξίας, είναι βέβαιο ότι και αυτοί θα ενδιαφερθούν και θα δούνε με ένα άλλο τρόπο, με ένα άλλο μάτι, αυτό το πλούτο που άφησε παρακαταθήκη 11 αιώνες ορθόδοξης ιστορίας. Όπως λέγαμε και σε μια προηγούμενη εκπομπή, είναι βέβαιο ότι η δική μας Εκκλησία είναι η απότοκος, η συνέχιση της αρχαίας, αποστολικής, καθολικής, ολοκληρωτικής, ολόκληρης, καθολικό θα πει ολόκληρο, το καθόλου που λέμε, σφαιρικός, της μίας Αγίας Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας. Διάφορες αιρετικές ομάδες απέσπασαν από το πιστεύω ορισμένους τίτλους, ορισμένα κομματάκια και αυτοανακηρύχθησαν αυτοί ένα είδος εκκλησίας. Όμως, όπως ξέρουμε, η Εκκλησία είναι, πώς θα το πούμε, είναι μία συνέχεια. Είναι μία ιστορική διαδρομή. Δεν αποκόπτεται από την ιστορία ο εκκλησιαστικός βίος, γιατί είναι παράλληλος βίος με τον πολιτικό, με τον οικονομικό και με ό,τι άλλο θέλετε. Επομένως, τι έχουν να επιδείξουν αυτοί σαν προγόνους, σαν ιστορία? Οι μεν Προτεστάντες αρχίζουν από το 1400-1500, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, οι δε Καθολικοί αρχίζουν, οι λεγόμενοι Καθολικοί, οι Ρώμαιο-Καθολικοί, οι Κερσαροπαπικοί, μάλλον είναι ο πιο σωστός όρος, Εκκλησία, αρχίζει από το 1050, όπου γίνεται το σχίσμα, ο διχασμός δηλαδή, και σε αυτό είναι υπεύθυνος όχι κανένας άλλος, αλλά ο ίδιος ο Πάπας της Ρώμης και ο Παπισμός. Με τη λέξη Πάπας της Ρώμης δεν εννοούμε βέβαια κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αν και ιστορικά βέβαια αποδεικνύεται ότι υπήρχαν τα πρόσωπα. Αλλά ο θεσμός του Παπισμού αυτού, ο οποίος εδραιώθηκε, εκτίστη πάνω στις δύο εξουσίες, την εξουσία την πολιτική και την εξουσία την θρησκευτική. Και οι δύο απόψεις είναι λάθος. Και οι δύο αυτές εκφάνσεις. Η Εκκλησία δεν είναι ούτε κοινωνική, ούτε πολιτική, αλλά ούτε και μπορεί να είναι ένα σύστημα με τη δομή που έχει μία πολιτεία. Και γιατί αυτό? Διότι είμαστε απέναντι στον Χριστό όλοι ίσοι. Δεν επιτρέπει δηλαδή ο ίδιος ο χριστιανισμός, ο ίδιος ο Χριστός, να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των εκκλησιών, μεγαλύτερη ή μικρότερη κλπ. Αρχαιότερη και νεότερη ναι, αλλά μεγαλύτερη ή μικρότερη όχι. Όταν λοιπόν ο Πάπας είπε, ο τότε Πάπας το 1050, ότι εμείς είμαστε η κορυφή, η κεφαλή
βγάζοντας τον Χριστό δηλαδή από τη θέση της κεφαλής και παρουσιάζοντας τον εαυτό του σαν κεφαλή της εκκλησίας των εκκλησιών που υπήρχαν τότε. Δηλαδή όταν λέω εκκλησιών εννοώ των κρατικών, έτσι, μορφωμάτων. Δηλαδή κάθε κράτος είχε τη δική του εκκλησία, πάντως όλες ήταν ορθόδοξες και ομόδοξες μέχρι το 1050. Από εκεί και πέρα λοιπόν εκδηλώνεται μια εχθρότητα εναντίον του Βυζαντίου, το οποίο δεν δέχτηκε τις απαιτήσεις του Πάπα και ειδικά τις δογματικές του απαιτήσεις, δηλαδή το πρωτείο, το να είναι πρώτος αυτός από όλους τις εκκλησίες, τους αδερφούς, τους εν Χριστώ αδερφούς, και όχι μόνο το πρωτείο αυτό, αλλά και το φιλιάκβε, το οποίο είναι μια παρέμβαση, ομή παρέμβαση για πολιτικούς λόγους στο ιερό σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω δηλαδή. Για πολλούς φαίνεται αυτό παρονυχής. Εν τούτης όμως δεν είναι παρονυχής. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά και κάνουμε ένα μεγάλο προήμιο, έναν πρόλογο. Για να πούμε πόση ανάγκη υπάρχει, αγαπητοί φίλοι, πόση ανάγκη υπάρχει σήμερα, να πάρουμε πιο ζεστά την υπόθεση της Ορθοδοξίας στα χέρια μας, ο κάθε ένας ξεχωριστά από το δικό του μετερίζει, και να την ακτινοβολήσουμε, να την κάνουμε να ακτινοβολήσει μέσα στη σύγχρονη ζωή, η οποία, όπως ξέρετε, είναι μια ζωή ηλιστική, οι παγκοσμιοποιητές και όλοι αυτοί, οι οποίοι είναι ή άθεοι ή πολέμοι, έτσι, του Θεού, κοιτάζοντας μόνο την πολιτική εξουσία και το χρήμα, υποσκάπτουν τις βασικές αρχές που επάνω σε αυτές βασίστηκε ο πολιτισμός και τις αρχές της δημοκρατίας που πήραν από την αρχαία Ελλάδα, αλλά και τις αρχές του χριστιανισμού, με τις οποίες φωτίστηκαν και έζησαν πραγματικά και επιβίωσαν. Διότι δεν θα υπήρχε επιβίωση αν δεν υπήρχε ο Χριστός. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε, για να ζήσει ο κόσμος, να έχει ζωή και όχι μάλιστα μόνο ζωή επάνω στη γη, αλλά ζωή αιώνιο. Ο Κύριος ήρθε και τα έδωσε όλα, ό,τι είχε και δεν είχε πάνω στη γη, και έδωσε και το σώμα του ακόμα παρανάλωμα θυσία το αίμα του, ακριβώς για να βελτιώσει όχι μόνο τον τρόπο ζωής πάνω στη γη, που κι αυτός έχει μια σπουδότητα μεγάλη, αλλά κυρίως να εξασφαλίσει στους ανθρώπους τη σωτηρία της ψυχής, την αιώνια μακαριότητα. Να λοιπόν, τι ήταν η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός και η αρχαία Ελλάδα. Αξίες μέγιστες, μέγιστες αξίες, τις οποίες δεν θέλουμε να διεκδικήσουμε εμείς σαν οι απόλυτοι κυρίαρχοι αυτών των πραγμάτων, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλουμε, παραποιώντας αυτή η άλλη την ιστορία, να μας παρουσιάσουν σαν ανθρώπους οι οποίοι δεν μετήχαμε στο γίγνεσθε της ανθρωπότητας, της ανθρώπινης ζωής και των ανθρωπίνων αξιών. Αφού λοιπόν στυλοβάτες της αξίας είμαστε οι Έλληνες, ιστορικά, και δεν είναι αυτό κάτι το οποίο καυχάται κανείς δίχως λόγο, ίσα ίσα, που μας βάζει μέσα σε υποχρεώσεις μεγαλύτερες και βάρος υποχρεώσεων μεγαλύτερο, διότι έχουμε να ανταποκριθούμε στη φήμη και στην αξία ενδόξων και μεγάλων και σοφών και αγίων προγόνων. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό είναι μια υπευθυνότης, είναι μια ελευθερία και μια υπευθυνότης να αναλάβει κανείς αυτό τον ιδανικό αγώνα, το να γίνει και αυτός ένας μικρός δέκτης και πομπός, ανάλογα με τις δυνάμεις που του έχει δώσει ο Θεός, αυτού του υψηλού ιδανικού. Κάποιος φίλος μας έλεγε ότι την Ελλάδα έπρεπε να την περιφράξουν, λέει, γύρω-γύρω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά την καθιερώσουν σαν ιερό τόπο όλοι οι ξένοι, και όταν έρχονται να προσκυνούν το έδαφος αυτό, διότι η Ελλάδα ήταν ισοσύμβια λέμβος όλης της ανθρωπότητας, υπήρξε ιστορικός και πνευματικός. Και όταν ο Γκέτε, ο Μέγας Γκέτε, αλλά όχι μόνο αυτός, και με αυτό θα σταματήσουμε την εισαγωγή μας γιατί παραμάκρυνε, αναφωνεί ότι ό,τι είναι η καρδιά και ο εγκέφαλος, το μυαλό, το κεφάλι για τον άνθρωπο,
την ίδια αξία έχει η Ελλάδα για τον κόσμο. Ένας τέτοιος μεγάλος άνδρας και πολλοί άλλοι μεγάλοι άνδρες όχι μόνο αγάπησαν, αλλά υπερασπίστηκαν τα δίκαια αυτά τα οποία αξίζουν σε κάποιους οι οποίοι έχουν μια παρακαταθήκη αιώνια και έχουν κάνει μια εργασία πνευματική για το καλό και το δικό τους και όλης της ανθρωπότητας. Η Ελλάδα δούλεψε για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Οι Έλληνες δουλέψαμε διαχρονικά για όλη την ανθρωπότητα. Υπήρξαμε οι διδάσκαλοι της ανθρωπότητας στο υψηλότερο επίπεδο που μπορεί κανείς να φανταστεί. Αλλά όχι μόνο αυτό, υπήρξαμε και εκείνοι οι οποίοι εφαρμόσαμε τα αγαθά αυτής της διδασκαλίας. Το Ευαγγέλιο εν τη πράξη. Η βία των χιλιάδων και εκατομμυρίων Αγίων και Μαρτύρων που έχουμε εμείς το προνόμιο να είναι απόγονοί μας, να είναι πρόγονοί μας, συγγνώμη, εδίδαξαν ακριβώς με την πράξη περισσότερο και με το λόγο. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας, μετά από αυτή την έκκληση που κάνουμε προς όλους τους πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και κάθε Έλληνα, σε κάθε Έλληνα, όπου της γης, να επομισθεί αυτή την ευθύνη, να την πάρει επάνω του την ευθύνη αυτή και να ανταποκριθεί, θα πούμε για το θέμα μας που είναι οι θεραπείες που έκανε ο Κύριος στις διάφορες επισκέψεις των πόλεων, διότι 3,5 χρόνια ο Κύριος περιηγήθηκε όλες τις πόλεις του Ισραήλ και όχι μόνο. Βέβαια δεν ήρθε στην Ελλάδα, όπως λένε μερικοί αγιογράφητοι και ανιστόρηδοι, αλλά η ακτινοβολία του Κυρίου έφτασε μέχρι των Αποστόλων στα πέρατα του κόσμου. Στην Ελλάδα ήρθε ο Ανδρέας, ήρθε ο Λουκάς, ήρθε ο Παύλος. Στη Μικρά Ασία σχεδόν η μισή των Αποστόλων δίδαξαν και ο Άγιος Ιωάννης δίδαξε όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας και την Πάτμο και την ίσο Πάτμο που ήρθε. Εκτός τούτου όμως, οι Απόστολοι, οι συνεχιστές του έργου του Κυρίου, άφησαν μια ιστορία πίσω τους, την οποία ακολούθησαν οι επόμενοι των Αποστόλων, οι Επίσκοποι, οι Πρεσβύτεροι, οι Ιερείς και όλοι εκείνοι οι οποίοι έφτασαν αλυσιδωτά, με αλυσιδωτή αντίδραση, με σχέση ο ένας προς τον άλλον, προσωπική διαχειροτονίας μέχρι των ημερών μας. Αυτό αποτελεί μεγάλη εγγύηση ότι είμαστε συνεχιστές της πρώτης Αποστολικής και Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, στην προ-προηγούμενη, τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων αποδεικνύουν αυτή τη διαδοχή, η οποία ιστορικά είναι τόσο καλά τεκμηριωμένη, που κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Ο Κύριος λοιπόν επισκέφθηκε τις πόλεις και θεραπεύει τους αρρώστους. Του πάνε, λέει, όταν ήρθε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας και αφού ανέβηκε στο όρος, εκάθητο εκεί και ήρθαν πλησίον του πλήθη πολλά ανθρώπων οι οποίοι είχαν μαζί τους τυφλούς, κουτσούς, ανθρώπους χωρίς χέρια, κοφάλαλους και τους έβαλαν και δαιμονισμένους ακόμα και τους έβαλαν μπροστά στα πόδια του και εκείνος τους θεράπευσε όλους, ώστε τα πλήθη του λαού να θαυμάζουν βλέποντας τους κοφάλαλους να μιλούν, εκείνοι που δεν είχαν μιλήσει ποτέ στη ζωή τους, εκείνους που είχαν παράλληλα χέρια να βρίσκουν την υγεία τους, τους κουτσούς να περπατούν και τους τυφλούς να βλέπουν και εντυπωσιασμένοι τόσο πολύ από τα θαύματα δόξαζαν το Θεό του Ισραήλ. Άλλοτε ο Κύριος πήγαινε ο ίδιος, άλλοτε κάθεται και περιμένει σε ένα χώρο να του φέρουν εκεί τους ασθενείς. Ανεβάζει δηλαδή και εκείνους τους ανθρώπους που δεν έχουν πόδια στο όρος. Και όταν ακουμπούν το ένδυμά του ή πέφτουν στα πόδια του μπροστά, αμέσως γίνεται η θεραπεία τους και του φανερώνει ο συγχρόνος και την πίστη τους με το πάθος που έρχονται για να θεραπευτούν στον Χριστό, έχοντας τη βεβαιότητα πλέον ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί πραγματικά πέφτοντας στα πόδια του να θεραπευτούν. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο και παράδοξο το θαύμα να βλέπει, να βλέπει κανείς να, οι τυφλοί να μην έχουν ανάγκη από τους οδηγούς των
και οι κουτσοί να μην έχουν ανάγκη από τις πατερίτσες τους. Και τόσο πολύ έτσι εντυπωσιαζόταν ο κόσμος, ο απλός κόσμος, ώστε εδόξαζαν το Θεό με όλη την καρδιά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που γινόταν, η δοξολογία προς το Θεό. Αυτό ευχαριστούσε βέβαια και τον Ιησού περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Πιστές γυναίκες πλησίασαν όπως εκείνη που ακούμπησε, λέει, όχι το σώμα του, αλλά μόνο λίγο το ύφασμα από το κράσπεδο του φορέματος του Κυρίου και θεραπεύτηκε. Η πίστη θεραπεύει εκείνους οι οποίοι πιστεύουν τον Χριστό, όχι αφηρημένα πίστη όπως λένε μερικοί σε κάτι άλλο, γιατί λένε αν έχεις πίστη θεραπεύεσαι. Μα αν έχεις πίστη πού? Αν έχεις πίστη στον ήλιο, θεραπεύεσαι από τον Χριστό ή από τους Αποστόλους? Όχι. Αν έχεις πίστη στον ίδιο τον Χριστό, στους ίδιους Αποστόλους, στον ίδιο τον Θεό, στον πραγματικό, στον αληθινό Θεό, σε εκείνον τον Θεό που μιλάει για τον Θεό αυτό η Ορθοδοξία μας, που μίλησε ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι και οι Άγιοι, όχι αορίστως, άμα αν έχεις πίστη θεραπεύεσαι. Όχι αορίστως. Είναι συγκεκριμένη αυτή η πίστη που θεραπεύει. Είναι η πίστη στον αληθινό Θεό, η πίστη στον Ιησού Χριστό. Με το όνομα του Χριστού θεράπευαν οι Απόστολοι. Δεν έλεγαν αφηρημένες έννοιες, αλλά συγκεκριμένα έθεταν τον Χριστό σαν θεραπευτή των αρρώστων. Έτσι, και πίσω και μέσα από τον Χριστό, την Αγία Τριάδα ουσιαστικά, τον Πατέρα, τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα, μια γνώση την οποία δεν είχαν οι παλιότεροι της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε καν είχαν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι, αλλά μόνο ορισμένοι προφήτες και εκλεκτοί του Θεού είχαν καταλάβει αυτό το τρισυπόστατο της Θεότητος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η γνώση ήρθε από τον Χριστό. Όταν ο Κύριος λέει «Βαπτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», τι κάνει εκείνη την ώρα? Μας αποδεικνύει την ισότητα της Τριάδος. Διότι κανένα άλλο πρόσωπο, ούτε ακόμα και η Παναγία, δεν μπορεί να έρθει σε σχέση, όχι σε σχέση, δεν μπορεί να εξισωθεί με την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα είναι άλλο πράγμα και μετά έρχεται ο κόσμος των Αγίων, της Υπεραγίας Θεοτόκου πρωτίστως, του Αγίου Άνου κατά την τάξη, των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων. Γι' αυτό υπάρχει και η ευχή και βλέπουμε στις ευχές μέσα οι πατέρες μας πώς έχουν κανονίσει την τάξη των προσώπων, γιατί υπάρχει μια τάξη στην Θριαβεύουσα Εκκλησία, όπως υπάρχει και μια τάξη ή πρέπει ήθιστε να υπάρχει τάξη κάτω στην στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού, η οποία αγωνίζεται ακόμα και κάνει τον υπερπάντων αγώνα για να ξεφύγει από τις δυσκολίες αυτής της εποχής. Έτσι, η στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού, η οποία δέχεται και τη μεγαλύτερη μάχη, αν έχουμε ένα ελαφρυντικό εμείς, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, είναι ότι μας πολεμάει ο Σατανάς με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα από ό,τι πολεμάει ο άλλος. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ από αδερφούς οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό και λένε: στο Ισραήλ δεν βλέπεις μαγαζιά που να έχουν κρεμασμένα έξω. Απαγορεύεται να έχουν περιοδικά γυμνών γυναικών και οτιδήποτε συμπλεγμάτων. Απαγορεύεται. Στο Ισραήλ δεν μπορείς να έχεις εξάτμιση χαλασμένη και να τρέξεις στους δρόμους. Σε πιάσανε και σε κλείσανε φυλακή. Και σε άλλους χώρους, όχι μόνο στο Ισραήλ, λέμε μόνο για το Ισραήλ, αλλά είναι τακτοποιημένα κάπως τα πράγματα στα ξένα κράτη. Εδώ έχει επικρατήσει ένα αλαλούμ, διότι εδώ γίνεται η μάχη του Σατανά και των σατανικών δυνάμεων εναντίον της πραγματικής αξίας του κόσμου που είναι η Ορθοδοξία. Τον Σατανά δεν τον ενδιαφέρουν πλέον εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν την αλήθεια και δεν υπηρετούν το Θεό μέσα από αυτή την αλήθεια, διότι ήδη αυτούς τους έχει νικήσει. Ο Σατανάς επικεντρώνει τη δύναμή του εκεί που υπάρχει ακόμα αντίσταση, που υπάρχει Θεός, που υπάρχει θαύμα, που υπάρχει ζώσα πίστη, ζώπυρο. Εκεί που υπάρχει, εκεί που κοχλάζει η πίστη, εκεί που υπάρχει η αλήθεια του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή μέσα στην Εκκλησία του, το σώμα του Χριστού, το αληθινό και πραγματικό, και γι' αυτό να μην το παίρνουμε ανεξάρτητα ότι γίνεται στην Ελλάδα, να ξέρουμε ότι είναι ένας φοβερός πόλεμος των σατανικών δυνάμεων, των σκοτεινών δυνάμεων, πέστε το έτσι, οι οποίες δεν είναι και αφηρημένες εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο ο Σατανάς, αλλά είναι και οι υπάλληλοι του διαβόλου, οι οποίοι και αυτοί έχουν εντείνει και ενστικτοδός ακόμα και μέσος και αμέσως πολεμούν την Ορθοδοξία. Και η πολιτική διεθνής κακέρα θέλει να βγάλει από τη μέση την Ορθοδοξία. Μα θα μου πείτε γιατί έχουμε εμείς σύμπλεγμα μανίας κατά διώξεως, όλοι εναντίον μας. Αγαπητοί φίλοι,
εάν δούμε τα πράγματα πραγματικά όπως είναι, θα δούμε ότι εκεί που υπάρχει η καρυδιά με τα καρύδια, που έλεγε ο σοφός πολέμαρχος ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης, ο ελευθερωτής του γένους μας, είπε την εξής σοφή κουβέντα, την οποία βέβαια άκουσε και από άλλους σοφότερους, ότι τις καρυδιές που έχουν καρύδια πάνε και τις πετροβολούν για να τους ρίξουν κάτω τα καρύδια. Εκείνες που δεν έχουν, δεν τις πετροβολούν. Ίσως λέω, αυτό το λέω από τη δική μου σκέψη και ίσως να είναι και λάθος, θα θέτω υπό την κρίση τη δική σας, να έχει κάποια ελαφρυντικά ο σημερινός άνθρωπος στην Ελλάδα και από την ταλαιπωρία που τραβάει και από το ότι ο πόλεμος είναι φοβερός. Είναι φοβερός. Ο πόλεμος είναι τόσο ύπουλος και αυτές οι διαπλεκόμενες σχέσεις των πονηρών συστημάτων είναι τόσο ανεξιχνίαστες που μόνο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορεί κανείς να καταλάβει αυτόν τον πόλεμο, διότι και αυτός ο πόλεμος, αγαπητοί, που γίνεται, ο πόλεμος των σκοτεινών, των κακών εναντίον εκείνων οι οποίοι κρατούν ακόμα τις αλήθειες και έχουν κάποιο φιλότιμο και έχουν κάποια πίστη στον Χριστό, αυτός ο πόλεμος, πώς να πούμε, είναι ένα μυστήριο που δεν αποκαλύπτεται εύκολα στα μάτια των πολλών. Αλλά οι πεπαιδευμένοι, οι Άγιοι, έχουν ένα μάτι αητήσιο που καταλαβαίνουν πίσω από τα γεγονότα τη διαπλοκή αυτή που κάνει ο Σατανάς και οι άνθρωποι του σκότους. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε στο Ευαγγέλιο, βέβαια, γιατί διακοπτόμεθα. Στο Άγιον Όρος είναι η Ακρόπολης της Ορθοδοξίας στο Άγιον Όρος, παγκοσμίως. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε όλοι. Να δείτε τώρα τι πόλεμος γίνεται εκεί και πώς γίνεται. Ξέροντας ότι εάν κοσμικοποιήσουν εκεί τον τόπο, βάλουν αυτοκίνητα, βάλουν τηλεοράσεις, βάλουν κλπ, ξέρουν ότι οι μοναχοί δεν θα μπορούν πια να συγκεντρωθούν στην προσευχή τους και θα αποσπαστούν. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο πνευματικό σε όλη την Ελλάδα. Επικεντρώνουν λοιπόν τον πόλεμο εναντίον του Αγίου Όρους και ο πόλεμος γίνεται και με ανθρώπους μέσα από την Ελλάδα και με ανθρώπους από το εξωτερικό κοινοβούλιο. Υπάρχει ειδικό κλιμάκιο που ασχολείται με τα θέματα αυτά, αν είναι δυνατόν. Κι όμως υπάρχει. Και το Βατικανό έχει ειδικά κλιμάκια που ασχολούνται με τον πώς θα λιγοστέψουν την Ορθοδοξία και θα αυξήσουν την επιρροή τους στους Ορθόδοξους λαούς με την Ουνία και με όλα τα άλλα. Αλλά υπάρχει και σχέδιο αλώσεως του Αγίου Όρους, το σχέδιο Δέκος, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι παλιά που είχα διαβάσει ένα βιβλίο γι' αυτό. Πώς θα κάνουν το Άγιον Όρος να γίνει κοσμικό, να δέχεται γυναίκες, να σταματήσει το Άβατο, να βγουν οι θησαυροί και το πλούτος του Αγίου Όρους σε περιοδικά, εφημερίδες κλπ. Να γίνεται αυτό, ώστε να κοσμικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο εκείνο το κομμάτι του πλανήτη που είναι αυστηρό. Γιατί εσείς δηλαδή να μην δέχεστε γυναίκες, τι είσαστε εσείς, έτσι δεν είναι? Κι όμως επιμένουν οι μοναχοί εκεί και προσπαθούν με λύχια και με δόντια να κρατήσουν όσο μπορούν τις ισορροπίες, αν και είναι πράγμα πολλές φορές δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, διότι δέχονται πιέσεις από όλο τον περίγυρό τους και από τους Έλληνες πολιτικούς και από το κοινοβούλιο και από οπουδήποτε, για να αλλάξουν ρότα, να συμμορφωθούν δίδος, να εκπολιτιστούν, να παγκοσμιοποιηθούν και αυτοί. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ο Όθωνας όταν ήρθε στην Ελλάδα και οι Βαβαροί, τι ήτανε? Να χαλάσουν την Ορθοδοξία. Αυτή την εντολή είχαν πάρει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Υπήρχαν πολλά υπέρ, αλλά και πάρα πολλά κατά στην εποχή εκείνη της Βαβαροκρατίας, όπου περισσότερες ζημιά έκαναν παρά καλό στο κράτος μας, στο έθνος μας. Να λοιπόν ένα είδος πολέμου, το οποίο μέσα στην ιστορία συνεχίζει να υφίσταται και να υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχει ακόμα Ορθοδοξία, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Ο Κύριος μας έχει πληροφορήσει. Δεν θα υπερισχύσουν οι δυνάμεις του κακού. Θα υπάρχουν οι εκλεκτοί πάντοτε του Χριστού, οι οποίοι θα νικήσουν με τη δύναμη του Χριστού το θηρίο αυτό που λέγεται Σατανάς, που λέγεται Αντίχριστος, που λέγεται Ψευδοπροφήτης, όπως μας πληροφορεί και η Αποκάλυψη. Κλείνουμε λοιπόν την παρέθεση και επανερχόμεθα στα θαύματα του Κυρίου, τα οποία
αφαιρούν κάθε αντιλογία από τους πολέμιους του Χριστού, διότι δεν έχουν πλέον να πούν τίποτα, βλέποντας ο κόσμος να ζητοκραυγάζει τον Χριστό για τα θαύματα που κάνει, και αυτοί να μαραίνονται από το φθόνο και τη ζήλια οι Φαρισαίοι, μην μπορώντας να αντιλέξουν, γιατί το θαύμα είναι φανερό. Είναι ένας τυφλός, ο οποίος δεν είχε μάτια γενετής, φώναξαν τους γονείς τους και λένε, ο γιος σας αυτός, λέει, μάλιστα, αυτός είναι ο γιος μας, ο οποίος γεννήθηκε τυφλός. Τώρα πώς βλέπει? Δεν ξέρουμε, λέει οι γονείς, ρωτήστε τον ίδιο που έχει ηλικία να σας πει. Δεν μπορούσαν να συκοφαντήσουν το θαύμα. Τι συκοφαντούσαν? Τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος λέει τα έκανε τα θαύματα με την επίρρεια του Σατανά. Αν είναι δυνατόν ο Σατανάς να βάζει μάτια στους ανθρώπους, να κοιτάζει να βγάζει τα μάτια των ανθρώπων? Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος τους δίνει το φως. Φτάσαμε λοιπόν στον παραλογισμό. Αλλά οι αχέφρονες και οι σωστοί άνθρωποι δεν κυριεύονται από μανία για το καλό, αλλά από αγαλίαση ψυχής. Τώρα κάτι άλλο. Ο Χριστός, αγαπητοί φίλοι, και είναι περίπου το θέμα της εκπομπής δηλαδή, είναι ότι ο Χριστός, παρόλο που ο ίδιος δεν έχει ο ίδιος χρήματα, δεν παραλείπει ο ίδιος και οι μαθητές του αυτό το έργο. Το έργο της φιλανθρωπίας, παντιοτρόπως και με θεραπείες και με πνευματική καθοδήγηση και με παρηγορία και με θαύματα, αλλά και με χρήματα. Υπάρχει, λέει, το γλωσσόκομο. Ήταν το ταμείο, ας πούμε, των Αποστόλων, από κάποιους που το συντηρούσαν αυτό, ευπορότερους από αυτούς, και οι οποίοι έβγαζαν πάντοτε ένα μερίδιο για τους ανθρώπους. Γι' αυτό να δείξει το παράδειγμα της ελεημοσύνης ο Κύριος, παρόλο που δεν ήταν άρχον πλούσιος και μεγιστάνας του πλούτου όπως είναι μερικοί, αλλά θέλαν να διαδώσουν την ελεημοσύνη και να διδάξουν την ελεημοσύνη. Και να ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη τέχνη, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι η ελεημοσύνη. Διότι δεν έχει διδαχτεί αυτή η τέχνη από τους ανθρώπους όπως διδάσκονται οι άλλες τέχνες, αλλά διδάσκεται από τον ίδιο το Θεό η τέχνη αυτή της ελεημοσύνης. Αναφέρει ένα παράδειγμα, έτσι για να μας κάνει να μπούμε στο θέμα, ότι ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι ακόμα και τα παπούτσια μας, έτσι, χρειάζονται μια τέχνη για να δημιουργηθούν. Και αυτό το λέει, θέλω να σας αποδείξω ότι η ελεημοσύνη είναι η μεγαλύτερη τέχνη των τεχνών, διότι λέει, αν βασικό γνώρισμα της τέχνης είναι να καταλήγει σε κάτι πολύ χρήσιμο, τότε τίποτα δεν είναι χρησιμότερο από την ίδια την ελεημοσύνη, η οποία είναι η τέχνη των τεχνών και είναι σπουδαιότερα από όλες τις άλλες τέχνες. Η προσευχή, η νηστεία και η ελεημοσύνη είναι τα τρία μεγάλα κεφάλαια της μοναχικής ζωής. Και τη χωρίζουμε την ελεημοσύνη σε πνευματική ελεημοσύνη και σε σωματική ελεημοσύνη. Πνευματική είναι η παρηγορία και η διδαχή του Χριστού και τον ανεβάζει στο ηθικό των ανθρώπων μέσω της αληθείας του Ευαγγελίου, και η σωματική ελεημοσύνη είναι να φροντίζεις τον άνθρωπο σωματικά στις ανάγκες του, να τον ντύνεις αν έχεις τη δυνατότητα, να τον ταΐζεις, να τον ποτίζεις, να τον προφυλάσεις από τους κινδύνους, να του παίρνεις τα φάρμακά του κλπ. Αλλά τι είναι η ελεημοσύνη? Είναι η ανώτερη των τεχνών, και η ελεημοσύνη είναι εκείνη η οποία μας πηγαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Θεού και μας απαλλάσσει από τις αμαρτίες που έχουμε και από τα σφάλματα που κάναμε στη ζωή, διότι εάν οι αμαρτίες μας ήταν κόκκινες, ο Θεός είπε, θα σας λευκάνω τις αμαρτίες και θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι, και δεν μας αφήνει να πέσουμε εκεί που έπεσε, παραδείγματος χάρη, ο πλούσιος, αλλά μας οδηγεί ο νέος ο πλούσιος στην παραβολή, αλλά μας οδηγεί στους κόλπους του Αβραάμ, εκεί που πήγε ο Λάζαρος, εκείνος ο οποίος στερήθηκε όλα τα αγαθά του πλουσίου. Και αυτή η τέχνη της ζωής, η ελεημοσύνη, έχει ένα υψηλότερο σκοπό από ότι η γεωργία έχει τη διατροφή μας, η φαντουργική και η ραφτική έχει την ένδυσή μας, και οι άλλες τέχνες, η οικονομία, ας πούμε, αν πούμε ότι είναι τέχνη η οικονομία, τον τρόπο της σωστής συναλλαγής των αγαθών μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ας εξετάσουμε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πρώτα-πρώτα την γεωργία, η οποία είναι και αυτή μία τέχνη, έτσι δεν είναι, μία τέχνη.
Αν η γεωργία δεν είχε ανάγκη από τις άλλες τέχνες, παραδείγματος χάρη τη σιρουργική, τη σιδηρουργική, το σιδηρουργό δηλαδή, και τον ξυλουργό, πώς θα μπορούσε να φτιάξει την τζάπα για να σκάψουμε τους παλαιότερους καιρούς, στην εποχή του Χρυσοστόμου βέβαια, ή σήμερα τη βιομηχανία η οποία φτιάχνει τα τρακτέρ, φτιάχνει τους ημάντες, φτιάχνει τις, τα αυτοκίνητα τα οποία κάνουν τις οικοδομές σήμερα, τους γερανούς και όλα αυτά. Αυτή λοιπόν η τέχνη στηρίζεται πάνω σε άλλες τέχνες. Και χρειάζεται και την, ακόμα και την υλοτομία, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, που είναι η τέχνη του να κόβεις κάποια δέντρα από το δάσος και να το καταστρέφεις και με αυτά τα δέντρα να τα επεξεργάζεσαι, να τα κάνεις ξύλα, να τα κάνεις εργαλεία, να τα κάνεις ας πούμε κάποια χρήσιμα έτσι, αντικείμενα τα οποία θα χρησιμεύσουν και αυτά πασάλους και ούτω καθεξής για να προστατεύσεις και να αναπτύξεις την τέχνη της γεωργίας. Κάθε τέχνη λοιπόν βγάζουμε το συμπέρασμα ότι έχει ανάγκη κάποιας άλλης τέχνης για να υπάρχει. Η ιατρική έχει την ανάγκη της τεχνολογίας κλπ. Όμως η ελεημοσύνη, ας το προσέξουμε αυτό, δεν έχει ανάγκη καμίας άλλης τέχνης ή τεχνικής. Μήπως χρειάζεται νοημοσύνη για να ελεήσουμε κάποιον άνθρωπο, να του δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί, ένα πιάτο φαΐ, κάποια χρήματα, χρειάζεται να είμαστε σοφοί? Όχι. Χρειάζεται να έχουμε βγάλει κάποια σχολή? Όχι. Χρειάζεται να ξέρουμε κάποια τέχνη ειδικά που να μας χρησιμεύσει στο να κάνουμε ελεημοσύνη? Όχι. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο είναι το άλλο, ότι δεν σου λέει ο Θεός να δώσεις ένα ορισμένο ποσό για να θεωρήσει ότι είσαι εντάξει απέναντι του, αλλά ό,τι μπορείς, ό,τι δύναμε. Ένα ευρώ, μισό ευρώ, αυτό δύναμε. Αλλά αν το δώσεις με την ψυχή σου, ξέροντας ότι κάνεις το θέλημα του Θεού και αγαπώντας τον συνάνθρωπό σου, με τη γενναιοδορία αυτή και την ανοιχτή καρδιά που θα το δώσεις, αυτό έχει μεγάλη ανάγκη, έχει μεγάλη αξία. Κάποτε σε ένα διήγημα διάβασα ότι ένας πέρασε από το ένα μέρος που ήταν πάντα ένας ζητιάνος και ένας γεροντάκος και του έδινε πάντα κάτι. Εκείνη τη μέρα όμως δεν είχε τίποτα. Δεν είχε τίποτα. Ούτε χρήματα, ούτε ψωμί, ούτε τίποτα μαζί του. Και του είπε: Συγχώρεσαι με αδερφέ, σήμερα δεν σου έφερα τίποτα. Ο άλλος έπεσε πάνω και τον αγκάλιασε και του λέει: Αυτό που μου είπες τώρα, ότι με σκέφτηκες, μου έδωσες εμένα να πούμε, λέει, τόση χαρά που μου είπες ότι δεν, που λυπήθηκες ότι δεν μπόρεσες να με ελεήσεις, ήταν σαν να μου έδωσες τη μεγαλύτερη ελεημοσύνη. Διότι του έδωσε την ψυχή του, του έδωσε την καρδιά του, του έδωσε το ενδιαφέρον του. Αυτό έχει αξία, να δίνουμε στους ανθρώπους το ενδιαφέρον μας, την αγάπη μας, την έγνοια μας. Ότι τον σκεφτόμαστε και αυτόν τον ανθρωπάκο, να σκεφτόμαστε εκείνη τη γυναικούλα, τη χείρα, τη γριούλα, την ανήμπορη, το ορφανό, το γέροντα τον ανήμπορο, τον πληγωμένο, τον χτυπημένο, τον οποιονδήποτε άνθρωπό μας, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε αύριο αν θα βρεθούμε στη θέση αυτή. Και θα θέλαμε τότε να μας φέρουν ένα πιάτο ζεστό φαΐ, να καλύψουμε την ανάγκη της πείνας μας. Δεν είπαμε, όπως είπαμε και πριν, δεν είπαμε να δώσεις, αν δεν μπορείς, όλο σου το βιό στους φτωχούς. Το έκαναν αυτό ο Μέγας Αντώνιος. Συγγνώμη. Ο Μέγας Αντώνιος λέει, άκουσε το κήρυγμα αυτό που λέει, πώλησον τα υπάρχοντά σου, που είπε ο Κύριος στην παραβολή, ή μάλλον δεν είναι παραβολή, είναι ιστορικό. Παραβολή είναι κάτι που είπε ο Κύριος ότι συμβολικά ότι συνέβη, ενώ το περιστατικό του άφρονος πλουσίου αλλά και του πλουσίου νέου είναι πραγματικότητες. Τον επλησίασε ένας πραγματικός άνθρωπος, ο οποίος είχε πάρα πολλά πλούτη και ήταν καλός, πάρα πολύ καλός. Λέει, τον αγάπησε ο Χριστός μου που τον είδε. Τον εσυμπάθησε δηλαδή, γιατί ήταν πραγματικά χαριτωμένος άνθρωπος. Δεν ήταν πονηρός, δεν ήταν κλέφτης, δεν ήταν υποκριτής, βοηθούσε κιόλα. Αλλά τι είχε αυτός? Είχε τη μεγάλη προσκόλληση στο χρήμα. Και αυτή η μεγάλη προσκόλληση, η αγάπη που είχε, η μεγάλη τόση στο χρήμα, τον σταμάταγε από το να αγαπήσει το Χριστό, το Θεό και τον πνευματικό κόσμο. Αυτή στεκόταν εμπόδιο. Γι' αυτό και ο Κύριος, κάνοντάς του τη ριζική θεραπεία, του είπε: Πώλησε τα υπάρχοντά σου
και έλα ακολούθησέ με. Δεν θα χαρτίζεις, δεν θα πεινάσεις. Δεν πεινάμε εμείς όλοι εδώ πέρα που είμαστε. Υπάρχει, μας τρέφει ο Θεός, μας δίνει. Κάνουμε έργο κι εμείς. Και οι άλλοι έχουν υποχρεώσει, αφού κάνουμε εμείς έργο, να μας δίνουν και αυτό το πιάτο το φαΐ. Αλλά αν μπορείς και το πιάτο το φαΐ να το βγάζεις με τα χέρια σου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και να μην έχεις κανένα ανάγκη και να διδάσκεις το Ευαγγέλιο του Κυρίου δίχως να ζητάς για να διατραφείς από αυτούς που το διδάσκεις, έχεις ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία και δεν έχεις κανένα να σου πει ότι κοίταξε εσύ το κάνεις αυτό το έργο επειδή ακριβώς προσπορίζεσαι κάποια υλικά ωφέλη. Για να απαλλαγεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος από αυτό, να μην του πούνε μεθαύριο ότι εμείς σε ταΐζαμε και σε ποτίζαμε και σε είχαμε στα όπα όπα, λέει ότι όχι μόνο εγώ φρόντιζα τον εαυτό μου, αλλά και μερικούς από τους αδερφούς μου, οι οποίοι ήταν ανήμποροι να δουλέψουν. Με τα ίδια τα χέρια, ο Παύλος έδειχνε που πήγαινε ροζιασμένα χέρια, ενώ ήταν ένας πρίγκιπας της σοφίας, της πνευματικής ζωής, ένας Άγιος πραγματικά, μέγας Άγιος του Θεού, ο οποίος άκουγε τον ίδιο τον Χριστό και τον έλεπε πολύ συχνά να του μιλάει και να τον οδηγεί, εντούτοις δεν παρέλειψε να εργάζεται το έργο του σκηνοποιού, να κάνει σκηνές δηλαδή τότε, γιατί οι άνθρωποι μένανε σε σκηνές. Τον περισσότερο χρόνο της ζωής του στο Ισραήλ τότε έμεναν έξω στο ύπαιθρο σε σκηνές. Αλλά και αυτό μας το έδωσε και εμάς σαν παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, για να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, ο μαθητής του Χριστού, είναι άνθρωπος της θυσίας. Είναι άνθρωπος ο οποίος δίνει από τον εαυτό του για να πάρει από το Θεό. Και όπως λέει και κάπου σε ένα μέρος η Φιλοκαλία, έδωσαν αίμα και πήραν πνεύμα. Οι Άγιοι δηλαδή δίνουν αίμα, δίνουν κόπο, μόχθο, υδρότα, αίμα και παίρνουν πνεύμα από το Θεό. Όπως ο σωματικός κόπος φέρνει κάποιο αποτέλεσμα, κάποια έσοδα, έτσι και ο πνευματικός κόπος φέρνει κάποια αποτελέσματα αγιοσύνης. Όλοι οι Άγιοι πέρασαν μέσα από αυτό το καμίνι της θυσίας, της καθημερινής θυσίας, της Σταύρου Αναστάσιμης θυσίας. Κάθε μέρα ο χριστιανός πεθαίνει και ανασταίνεται. Πεθαίνει γιατί προσπαθεί στον αγώνα αυτό και μαρτυρεί πραγματικά, κοπιάζει στο να ακολουθήσει τις εντολές του Θεού, γιατί και οι εντολές του Θεού είναι δύσκολες να ακολουθούν, επειδή εμείς είμαστε σε μια κατάσταση πεπτοκία, σε μια πτώση πνευματική και ηθική, και χρειάζεται αγώνας για να μπορέσουμε να πείσουμε τον εαυτό μας να ενεργοποιηθούμε και να κάνουμε κάτι σωστό. Αν ο άνθρωπος σηκωθεί το πρωί και πει «Δόξα τω Θεώ που και σήμερα είμαι ζωντανός», και τι Κύριε μπορώ να κάνω σήμερα εγώ για σένα, τι θα ήθελες να κάνω εγώ για σένα, θα ήθελα να πας να βρεις το φτωχό, θα ήθελα να πάω να βρεις τον απελπισμένο, το μοναχό, το γέροντα, τη γερόντισσα, το ορφανό και να τα βοηθήσεις. Θα ήθελα να μάθεις το Ευαγγέλιο μου, να κάτσεις να διαβάσεις την Αγία Γραφή. Θα ήθελα σήμερα να προσευχηθείς και να σε έχω κοντά μου, σαν παιδί μου και γιο μου και κόρη μου. Θα ήθελα σήμερα να μην παρακούς τις εντολές μου, αλλά να αγαπάς και εμένα και τους συνανθρώπους σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Θα ήθελα μετά την εργασία σου, όποια είναι αυτή, που θα την κάνεις με σωστό και ηθικό και καλό τρόπο για να βοηθήσεις τους συνανθρώπους σου, να θυσιάσεις λίγο τον εαυτό σου, χρόνο από τον εαυτό σου, χρήμα από την τσέπη σου και να βοηθήσεις τους ασήμαντους αυτούς και μικρούς οι οποίοι έχουν την ανάγκη σου. Αν κάθε πρωί λοιπόν ο άνθρωπος κάνει κάτι από αυτά, θα μου πείτε τα κάνουμε λίγο αυτό, πασαλήματα κλπ. Σύμφωνοι. Αλλά τουλάχιστον να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Η χριστιανική ζωή δεν είναι αερολογία, να λέμε πολλά και να μην κάνουν τίποτα. Η χριστιανική ζωή είναι το αντίθετο, να λέμε λίγα και να κάνουν περισσότερα. Και όπως λέει ο Κύριος, αλίμονος εκείνους που λένε και δεν κάνουν αυτά που λένε. Δηλαδή λες εσύ να κάνουμε ελεημοσύνη και εσύ δεν κάνεις ποτέ. Λες να κάνουμε νηστεία και δεν νηστεύεις ποτέ. Λες να μην στεναχωρούμε τους ανθρώπους και όπου βγαίνεις και όπου πας στεναχωρείς τους άλλους με τον εγωισμό σου, τη δυστροπία σου και οτιδήποτε άλλο.
Όχι. Δεν είναι χριστιανισμός αυτός. Τουλάχιστον ντρέπεσαι, συστέλεσαι, αναστενάζεις για τις αμαρτίες σου. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι τις έχεις. Καταλαβαίνεις την αμαρτωλότητά σου. Γιατί για να μετανοήσουμε πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Δεν γίνεται να πάμε να μην κάθεται μίγα στο σπαθί μας και να λέμε ότι δεν έχουμε και καμιά αμαρτία, δεν σκοτώσαμε, δεν δίραμε, δεν ασχημομιλήσαμε, δεν βρήσαμε και τελειώσαμε. Όχι. Δεν είναι αρνητικά μόνο το δεν ο χριστιανισμός. Γιατί θα σου πει ο Χριστός, ναι, αλλά δεν βοήθησες κιόλας. Μπορεί να μην έκλεψες, αλλά δεν έδωσες. Μπορεί να μην πρόσβαλες, αλλά δεν νουθέτησες. Μπορεί να μην χτύπησες, αλλά δεν παρηγόρησες. Έχει δύο όψεις το νόμισμα δηλαδή. Δεν είναι μόνο οι αρνητικές. Δεν έκανα εκείνο, κάθομαι σε μια καρέκλα και γίνομαι άγιος γιατί δεν κάνω τίποτα. Εάν κάτσει κάποιος σε μια καρέκλα 24 ώρες, θα αμαρτήσει μόνο κατά τη διάνοιά του. Αφού δεν θα δει άνθρωπο, ποτέ θα στεναχωρήσει άνθρωπο. Αφού δεν θα δει άνθρωπο, δεν θα τον προσβάλλει. Αφού δεν θα δει άνθρωπο, δεν θα κάνει κακό σε κάποιον. Αλλά δεν είναι αυτό. Σκοπός είναι μέσα να είσαι στη ζωή, να αγωνίζεσαι, το κατά δύναμη. Και βλέπουμε όλες τις αδυναμίες μας αυτήν την εποχή. Πόσο ράθυμοι γίναμε. Πόσο καλοπερασάκηδες γίναμε. Όχι και έτσι. Ας σταματήσουμε λιγάκι αυτή τη ροή. Αλλά εν επιγνώση του ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε σαν θυσία του εαυτού μας για τον συνάνθρωπο. Έλεγε κάποιος ότι το άγχος που μας δημιουργείται είναι ένας καταπιεσμένος εγωισμός μας, ο οποίος δεν μπορεί να εκφραστεί. Και συνέχισε λέγοντας ότι αυτό το άγχος προέρχεται από το γεγονός ότι δεν κάνουμε μια θυσιαστική ενέργεια. Όταν ο άνθρωπος κάνει μια θυσιαστική ενέργεια, φεύγει αυτό το άγχος. Διότι το άγχος αυτό συσσωρεύεται μέσα μας επειδή ακριβώς έχουμε τύψει συνειδήσεως ότι δεν είμαστε εντάξει απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Αν αισθανθούμε έστω και για λίγο, πηγαίνοντας σε ένα νοσοκομείο να δούμε έναν άρρωστο, έστω και συγγενή μας, έστω και άγνωστο, οτιδήποτε, τότε αν κάτσουμε μία-δύο ώρες εκεί και βγούμε έξω, αισθανόμαστε όμορφα. Παρόλο που πήγαμε μέσα σε στενάχωρο περιβάλλον, μέσα σε αρρώστους, μέσα σε μικρόβια, μέσα σε οτιδήποτε. Εν τούτης όμως, αισθανόμαστε μια ευεξία ψυχική, διότι κάναμε αυτή τη μικρή θυσία. Φανταστείτε όμως ότι αυτές οι μικρές θυσίες πρέπει να γίνονται καθημερινά, ώστε ο άνθρωπος να έχει ψυχική υγεία. Διότι αν σταματήσει να τις κάνει, πάλι κλείνεται στον εαυτό του, πάλι αρχίζουν οι τύψεις συνειδήσεως, πάλι αρχίζει η νεύρωση, πάλι χρειαζόμαστε φάρμακα για να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε και πάλι συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία ξέρουμε ότι υπάρχουν στη σημερινή ζωή, τα οποία είναι απότοκα ακριβώς αυτού του γεγονότος, αφενός μεν του ανθυγιεινού τρόπου που ζούμε μες στις πόλεις, που δεν βλέπουμε όλες τις ξημερώσει ο Θεός τον ήλιο, που δεν έχουμε λίγο καθαρό αέρα, αλλά έχουμε τα καυσαέρια και οτιδήποτε από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων και των εργοστασίων, αλλά και από την άλλη μεριά δεν βλέπουμε το μάτι μας στη φύση, αυτά που δημιουργήσε ο Θεός, αλλά βλέπουμε περισσότερο αυτά που δημιουργήσε ο άνθρωπος, τα οποία είναι ναι, μεν πατάμε κουμπιά και εξυπηρετούμεθα, αλλά από την άλλη μεριά γεμίζουμε μια κατάθλιψη, μια στεναχώρια μέσα σε τέσσερις τοίχους. Γι' αυτό διέξοδο μας δίνει πάντα ο Λόγος του Θεού, να τον διαβάζουμε, να τον ξέρουμε, να τον κατέχουμε, να συζητάμε για τον Λόγο του Θεού. Η ελεημοσύνη λοιπόν ήταν το θέμα το σημερινό, αγαπητοί φίλοι, και μέσα από τον Άγιο Χριστό μας δείχνει πόσο απαραίτητη είναι η ελεημοσύνη, η οποία, όπως λέει, είναι εκείνη η δύναμη η οποία θα μας απαλλάξει μεθαύριο από το κριτήριο το φοβερό του Χριστού, ο οποίος θα ζητήσει αυτά, το έχει πει στο Ευαγγέλιο, θα έρθω και θα σας πω, όταν ήμουν άρρωστος δεν ήρθατε και όταν πεινούσα δεν μου δώσατε να φάω. Μια προσέξτε, αυτά είναι πολλά, πολύ δυνατά πράγματα αυτά και πρέπει να τα θέσουμε πάρα πολύ υπόψη μας, διότι μόνο με την έτσι διανοητική κατάσταση του χριστιανισμού, κατά φαντασία χριστιανός, δεν κερδίζεται ο παράδεισος. Αλλά χρειάζεται να ανασκουμπωθούμε και να πλύνουμε τα πόδια των ανθρώπων, να γίνουμε υπηρέτες με την καλή έννοια των ανθρώπων, εξυπηρετητές του σχεδίου του Θεού, γιατί ο Θεός θα ζητήσει από εκείνους που έχουν πάρει κάποια χαρίσματα και δεν τα χρησιμοποίησαν, θα τους καταδικάσει όπως εκείνον τον πονηρό δούλο, ο οποίος έκρυψε το ταλαντό του. Δηλαδή τι έκρυψε? Έκρυψε εκείνη τη δύναμη που του είχε δώσει ο Θεός να βοηθήσει και να βοηθηθεί. Αυτό είναι το ταλαντό. Ένας μπορεί και μιλάει ωραία,
όπως οι δικηγόροι, έτσι ξέρετε, που έχουν επιχειρήματα κλπ. Οι ρήτορες. Βλέπουμε στις τηλεοράσεις ανθρώπους οι οποίοι είναι χήμαροι, έχουν αυτό το προνόμιο που τους έχει δώσει ο Θεός να μπορούν να μιλάνε. Αλλά να μιλάνε βέβαια, αλλά να λένε σωστά και δίκαια πράγματα. Διότι εάν μιλάς και λες αδικίες και διαστρέφεις την πραγματικότητα, μεγαλώνεις την κόλασή σου. Αν όμως μιλάς και φωτίζεις τους ανθρώπους, απελευθερώνεις την ψυχή των ανθρώπων, τους δίνεις τη σοβαρή κατεύθυνση αυτή που πρέπει να έχουμε σε αυτή τη ζωή, διότι εδώ πρέπει να έχουμε μια σοβαρή πλεύση, ένα σημείο πλεύσης σοβαρό. Όλες οι ενέργειές μας πρέπει να συγκλίνουν στο να είμαστε αρεστοί στο Θεό και στο τέλος να κερδίσουμε την ουράνια βασιλεία και τη σωτηρία της ψυχής. Αυτός είναι ο μέγας στόχος ο οποίος τίθεται μπροστά στα μάτια όλων των εποχών, όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, όλων απάντων, μηδενός εξαιρουμένου. Και ο καθένας πρέπει να φροντίσει αυτό το στόχο. Δεν είναι ο στόχος η επαγγελματική αποκατάσταση, είναι μεν, αλλά υποβοηθητικός. Δεν είναι ο στόχος η οικονομική αποκατάσταση, είναι μεν, αλλά βοηθητικός. Δεν είναι ο στόχος η κοινωνική καταξίωση. Δεν είναι ο στόχος να μιλάνε για μας, ότι είμαστε σπουδαίοι. Τι να το κάνεις αυτό? Αυτό θα διαρκέσει 5, 10, 20 χρόνια. Ποιος ξέρει ποιος ήταν πρωθυπουργός πριν 50 χρόνια στην Ελλάδα? Πριν 100 χρόνια ποιος ήταν δήμαρχος στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη? Κανένας από εμάς δεν ξέρει. Ποιος ήταν δήμαρχος πριν 100 χρόνια στην Αθήνα? Ποιος ήταν? Ο Μελάς, ο Μερκούρης, ξέρω εγώ. Ο Πλητάς, δεν ξέρω. Κάποιοι, είπα 2-3 ονόματα που συγκρατώ έτσι από τους παλιούς δημάρχους. Αλλά δεν ξέρω, ουσιαστικά δεν θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι γιατί να με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα τόσο πολύ. Αν λοιπόν και εμείς βγούμε δήμαρχοι αύριο σε μια πόλη, μετά από 30, 20, 30 χρόνια δεν θα μας θυμάται κανένας. Ούτε θα είναι πουθενά γραμμένο το όνομά μας. Γελιόμαστε. Εκείνο όμως που πρέπει να μας ενδιαφέρει δεν είναι αν μας θυμόμαστε οι άνθρωποι, αν μας θυμούνται οι άνθρωποι και η ιστορία, αλλά αν μας θυμάται ο Θεός. Εκεί είναι. Διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν να μας κάνουν τίποτα. Μετά από το θάνατο μπορεί κάποιος άνθρωπος να μας σώσει. Ουδής άνθρωπος μπορεί να μας σώσει μετά το θάνατό μας. Και ο γιατρός μέχρι την τελευταία σου αναπνοή μπορεί να προσπαθήσει να σου προσφέρει, αν μπορεί και αυτός, κάτι. Μετά την τελευταία σου αναπνοή τι γίνεται? Ο γιατρός, ο πολιτικός, ο δικηγόρος, ο αστυνομικός, κανένας δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Διότι έπηγες από το συμβατό κόσμο και μπήκες τώρα στον κόσμο της αιωνιότητος. Εκεί που τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε λοιπόν θεωρημένη τη βίζα και το διαβατήριο για να μπούμε σε αυτόν τον κόσμο της αιωνιότητος. Αυτός είναι ο έξυπνος άνθρωπος. Τι να σε κάνω όταν έχεις όλα τα καράβια του κόσμου, αλλά δεν ξέρεις τι θα πει ζωή, τι θα πει θάνατος, τι θα πει Θεός, τι θα πει κρίση, τι θα πει ανάσταση νεκρών, τι θα πει απόδοση δικαιοσύνης, τι θα πει κρίσης του Θεού, κρίσης του Χριστού. Όταν δεν τα ξέρεις αυτά, τι να τα κάνεις τα άλλα? Τα άλλα έχουν μια ημερομηνία λήξεως. Εκείνο που δεν έχει ποτέ ημερομηνία λήξεως είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται, όπως λέει και ο Κοσμάς Σιωτολός, ο φλογερός αυτός διδάχος και εις Απόστολος της Εκκλησίας μας. Αυτά τα δύο λένε να μην δώσετε. Την ψυχή σας και τον Χριστό. Όλα τα άλλα και να σας τα πάρουν, δεν χάνετε πολλά πράγματα. Δεν χάνετε το παν. Το παν χάνεται άμα χάσει την ψυχή σου και τον Χριστό. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ελεημοσύνης, γιατί μας τελείωσε ο χρόνος και κάτι είπαμε, έτσι προλάβαμε μαζί με τα άλλα. Γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο η ελεημοσύνη και όπως είπαμε είναι η τέχνη των τεχνών που δεν υποστηρίζεται από καμία άλλη συμβατική τέχνη, όπως υποστηρίζονται η ραπτική από την υφαντουργική, η γεωργία από την μηχανική τέχνη, τη βιομηχανική υποστήριξη κλπ. Αλλά μόνο λέει ο πατήρ Χρυσόστομος, και αυτό θα το κρατήσουμε, είναι η μόνη από τις τέχνες που δεν χρειάζεται καμία άλλη, παρά μόνο χρειάζεται την καρδιά, τη γενναιότητα της καρδιάς, να πατήσουμε πάνω στην τσιγκουνιά μας, έτσι, γιατί όλοι έχουμε ένα είδος τσιγκουνιάς. Κοιτάμε για τον εαυτό μας, δηλαδή, αυτό θα πει τσιγκουνιά. Και να βγάλουμε μερικά, τα βγάλουμε, να τα αφαιρέσουμε από τον εαυτό μας, να κάνουμε αυτή τη μικρή θυσία, μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλύτερες θυσίες, διότι για αυτές οι μεγαλύτερες θυσίες είναι που μετράνε. Η ελεημοσύνη λοιπόν θα μας απασχολήσει και σε άλλη εκπομπή.
Μόνο να πω αυτό τελικά, τελειώνοντας, να σας πω μόνο αυτό. Κάποτε λέει ένας, λέει, πήρε ένα ένταλμα συλλήψεως και σου λένε κατηγορήσε για ένα μεγάλο έγκλημα και μάλλον είσαι μεταξύ ζωής και θανάτου. Να πας στο δικαστήριο, να κριθείς. Του ήταν ένα χαρτί. Πάει στον πιο καλό του φίλο, του λέει, καλέ φίλε, ορίστε. Έλα να με περασπιστεί στο δικαστήριο, γιατί εγώ, όπως ξέρεις, δεν έχω λεφτά να πληρώσω δικηγόρους για τέτοια. Έλα να με βοηθήσεις. Του λέει, δυστυχώς αγαπητέ, δεν μπορώ, του λέει ο καλύτερος του φίλος, γιατί έχω και εγώ τις δικές μου δουλειές, να παντρεύω την κόρη μετά από λίγο κλπ. Έχω να δω τους άλλους και αυτά. Φεύγει απογοητευμένος, πάει σε έναν άλλο φίλο, όχι τόσο καλό, του λέει, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, γιατί ο καλύτερος μου φίλος με άφησε. Μην μου αφήσεις και εσύ με εγκαταλείψεις. Λέει, τώρα που ήρθες, δεν μπορώ κι εγώ. Πληρώνω γραμμάτια το ένα το άλλο, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, δεν μπορώ ούτε καν να έρθω, λέει, στη δίκη. Τι λες, βρε παιδί μου, λέει, και εσύ με εγκαταλείψεις. Πήρε τον αιματιό του και πήγε σπίτι του κατασυντριμμένος, όταν είδε ότι οι φίλοι του δεν μπορούσαν να τον βοηθήσουν. Και τελικά πήγε και χτύπησε την πόρτα ενός πολύ παλιού του φίλου, τον οποίο είχε τον εδώ δεκαετίες, και του λέει, ωραία, φίλε, παλιέ και καλέ, αδερφέ, σώσε με, γιατί να. Έλα και εσύ να με βοηθήσεις, να πούμε, γιατί είμαι μόνος μου, δεν έχω ούτε χρήματα για δικηγόρο, ούτε τίποτα, τίποτα. Λέει, εγώ θα έρθω. Εγώ, μην ανησυχείς. Τώρα, πάμε τώρα. Μια και δύο λοιπόν πάνε στο δικαστήριο. Αυτός ήταν δικανικός, λέει, ρήτορ, ο μεγάλος ρήτορας. Άρχισε λοιπόν να αστράφει και να βροντάμε στο δικαστήριο και να. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι υπόδειγμα κλπ. Τα χάσαν οι δικαστές. Λέει, πρόκειται περί λάθους, λέει, παιδιά. Λέει, κάναμε λάθος. Ο άνθρωπος είναι εντάξει. Και τον απάλαξαν. Δεν τον καταδίκασαν. Αφέθηκε ελεύθερος. Τι δηλεί τώρα αυτό? Είναι ένας μύθος, μια παραβολή, να το πούμε έτσι. Ο πρώτος φίλος, η καταδίκη μας και αυτό το συμβόλαιο του θανάτου είναι ο θάνατος του καθενός. Δεν θα γλιτώσει κανένας ζωντανός από το θάνατο. Έτσι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Αυτή η καταδίκη, αλλά. Τι υπάρχει πίσω από αυτό? Υπάρχει το κριτήριο, το δικαστήριο της αθώσεως ή της καταδίκης. Αυτό είναι η κρίση του Θεού. Ο πρώτος φίλος λοιπόν είναι ο κόσμος. Ο κόσμος που σε χειροκρότησε, ο κόσμος που σε τάισε, ο κόσμος που πήγε στα γλέντια του, πήγε στους γάμους του, ο κόσμος, η γειτονιά, ο κόσμος, όλοι αυτοί. Όταν πρόκειται να πεθάνεις, ούτε σε ξέρουμε, ούτε σε είδαμε, τι να σου κάνουμε, ποιος θα ενδιαφερθεί? Ο τάδε που είχε πάει κάποτε εκεί και τον είχε δει, δεν έρχεται ούτε στην κηδεία σου. Ο δεύτερος φίλος είναι οι συγγενείς, οι οποίοι βέβαια θα ενδιαφερθούν λίγο. Ξέχασα να σας πω ότι ο δεύτερος φίλος του δώσε μερικές, δύο κουβέρτες, λέει, του δώσε, για να σκεπαστεί αν τυχόν φυλακιστεί. Και αυτές οι δύο κουβέρτες είναι οι συγγενείς, οικογενειακοί και οι πολύ κλειστοί, οικογενειακό περιβάλλον, που μας πηγαίνει μέχρι το νεκροταφείο, το κοιμητήριο να το λέμε καλύτερα, γιατί κοιμώνται οι άνθρωποι, το έχουμε εξηγήσει αυτό, δεν είναι θάνατος αλλά ύπνος. Το κοιμητήριο λοιπόν, και μας βάζουν εκεί στον τάφο, μας φτιάχνουν και τον τάφο, το μνημείο, μας περιποιούνται όσο μπορούν και μετά φεύγουν περίληπτοι και πηγαίνουν στο σπίτι. Και τελείωσε και αυτό το έργο εκεί. Αλλά οι καλές πράξεις που έχουμε κάνει σε όλη μας τη ζωή, είναι ο τρίτος φίλος, ο ρήτορας που λέγαμε, είναι οι καλές πράξεις που έχουμε κάνει. Και οι άνθρωποι που έχουν ωφεληθεί από εμάς, οι οποίες αυτές τις καλές πράξεις θα πάνε μέχρι το θρόνο του Θεού και θα μας υπερασπιστούν και θα μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση, από το μαρτύριο της κολάσεως και από τον τόπο των βασάνων, όπου πήγε ο πλούσιος αυτός, ο οποίος ήταν και άσπλαχνος. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, να είστε καλά, μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε με το Ευαγγέλιο μας, με τα αθάνατα αυτά κομμάτια του Ευαγγελίου, που είναι ζωή και δύναμη και πηγή ζωής και πηγή δυνάμεως. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε καλά, χαίρετε εν Κυρίω.